στις αρχές της εβδομάδας στη Μόρια. Ο ρεπόρτερ σας αναφέρθηκε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη mm-hmm. που αναφέρονται σε αυτό το ζήτημα. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, και συνάδελφός σας έχει λίγο πολύ πει το ίδιο. Και εγώ προφανώς δεν έχω στοιχεία για να ξέρω τι ισχύει και τι δεν ισχύει, αλλά σίγουρα δεν πιστεύω πάρα πολύ στις συμπτώσεις. Mm-hmm. Δεν μπορώ δηλαδή να πιστέψω ότι είναι σύμπτωση η ταύτιση χρονική τριών γεγονότων. Mm-hmm. Και θα επικεντρώσω κυρίως στα δύο, γιατί πράγματι για να μιλήσεις και για τα τρία μαζί μένει να αποδειχτεί. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο την ημέρα που έρχεται μια τροπολογία στη Βουλή η οποία βάζει χάος σε ένα άναρχο τοπίο τον ΜΚΟ, που δεν είναι σωστό να το λέμε έτσι για τις ΜΚΟ, γιατί υπάρχουν ΜΚΟ που... Βάζει τέλος. Βάζει τάξη στο χάος mm-hmm. που προϋπήρχε στο κομμάτι των ΜΚΟ mm-hmm. Και δεν είναι σωστό να λέμε ΜΚΟ γενικά, γιατί υπάρχουν ΜΚΟ που κάνουν πολύ σωστή δουλειά, αλλά εν πάση περιπτώσει πάει να ξεχωρίσει την ήρα από το